Δημήτρης Σουγκαρέζος, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εγώ ναι. Πόσα κιλά έχασες? Έχασα 13 κιλά. Από στεναχώρια ή το ήθελες? Σταμάτησα να τρώω το βράδυ. Όχι, το ήθελα. Το ήθελα. Το είχα παρακάνει, επειδή συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου περίεργα την περασμένη χρονιά. Το είχα ρίξει το φαγητό και είπα ότι δεν θα το αφήσω αυτό να με καταβάλει. Θα χρησιμοποιήσω τη στεναχώρια και θα σταματήσω να τρώω. Οπότε το κάνω το μειονέκτημα, το κάνω πλεονέκτημα και αυτό που με καταβάλει το κάνω όπλο. Πολύ έξυπνο. Πώς κάνει κάποιος τόσο γρήγορα κιλά? Επιβάλλεται στον εαυτό του. Δεν το βραδινό φταίει. Έτρωγα μόνο πρωινό και μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα φαγητό. Σταμάτησα. Εντάξει, μη σου πω, σταμάτησα πράγματα τα οποία είναι περιτά, για να μην πούμε επιμέρους τώρα και. Ναι, ναι, όχι, μπορείς να πεις, γιατί αυτό είναι καλό. Ξέρεις πώς ο κόσμος το φέρει. Ναι, ρε, παιδί μου, σταμάτησα πράγματα. Εγώ ούτως ή άλλως δεν τρώω γλυκά και ψωμί. Αυτό είναι κάτι. Ό,τι είχα πάρει, το είχα πάρει από φαγητό, αναψυκτικά. Αυτό που παίρνει τον οργανισμό, Δημήτρη, και βάζει κιλά, ποιο είναι το βραδινό φαγητό ουσιαστικά? Έτρωγε το βράδυ. Έτρωγε το βράδυ ως επιβράβευση για μια δύσκολη μέρα που είχε περάσει. Εγώ ξυπνώ στις 5.30 το πρωί, επιστρέφω στις 11.30 και έτρωγα πάρα πολύ, έπεφτα να κοιμηθώ και όλο αυτό μου είχε επιβαρύνει τον οργανισμό. Αυτή η σκληρή ρυθμή που έχει στη δουλειά, δεν σε τρελαίνουν? Και μιλάμε τώρα επί σειρά ετών, πόσα χρόνια? Είμαι 14 χρόνια τηλεόραση, 13 στο ραδιόφωνο. Έχει σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη σε λίγα χρόνια? Στην κατάρρευση, όχι στην κατάθλιψη. Στην κατάρρευση, γιατί και κούρεση και κούρεση. Το ξέρω, το επιχείρημά σου είναι λογικό. Απλά εμένα, επειδή το αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω, κατάθλιψη δεν νομίζω. Από μόνο σου είναι. Δηλαδή, κάποιο να ξυπνήσω και να μην έχω φίλου, να μην έχω κοπέλα, να μην έχω μόνο τη δουλειά μου. Και του κορδά. Μετά θα πάμε εκεί. Ναι. Είπες κοπέλα και μένω στο χωρισμό. Τι έγινε τελικά μετά από χρόνια? Ήρθε ένας χωρισμός, έκανε τον κύκλο. Με καλό, με πολύ καλό τρόπο. Γιατί όταν λες καλός τρόπος, όταν αγαπιόμαστε. Ναι, αγαπιόμαστε. Το ξέρω. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρχίσει πάλι. Έκλεισε ο κύκλος. Τέλος. Ναι, ακριβώς είναι αυτό. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η προφορά σου σταματάς και επιλέξα να σταματήσω. Είσαι έτοιμος εσύ για άλλη σχέση? Θέλεις να μείνεις λίγο μόνος? Μεγάλες κουβέντες. Ξέρεις τι, για τις σχέσεις εξαρτάται. Ναι. Μπορώ να σου πω τώρα ότι τώρα όσο με ρωτάς, όχι. Αλλά αν μια κοπέλα μου το βγάλει, μπορεί να νιώσεις ότι πάντα ήσουν έτοιμος. Δεν σου έχει τύχει να έχει ένα ζευγάρι μια σχέση για 5 χρόνια και να μην προχωρά στο επόμενο βήμα. Και μετά να τα βρίσκουμε σε 3 μήνες και να κάνουν και παιδί. Και να λες καλά, ρε, ο άλλος δεν ήταν έτοιμος. Εγώ νομίζω κάπως έτσι θα γίνει και με σένα στο τέλος. Αυτό είναι ευχή ή κατάρα? Ευχή. Ευχαριστώ. Γιατί όλα την γρήγορα, μια σκέψη είναι που δεν την πήρε τόσα χρόνια με την προηγούμενη σχέση. Εντάξει, σωστά. Το πιο. Επόμενο ερώτημα θα είναι πολύ κερί, ναι, το πιο πρόστιμο μήνυμα που έχει πάρει μέσω Instagram από θαυμάστρια. Φωτογραφία. Το οποίο... Φωτογραφία. Ναι. Αυτό νομίζω είναι. Γιατί η εικόνα είναι. Σε ξεσήκωσε, αλήθεια πες μου. Η φωτογραφία που είδε. Για τα άκρα μου. Ναι. Ναι. Τα χέρια δηλαδή. Και πόδια. Τα δείχνει, α πούμε. Όχι, ξέρω εγώ. Σε κάποια εκπομπή προφανώ. Όταν στέλνει αυτή τη φωτογραφία, α πούμε, σε ξεσήκωσε. Μου λείψαν αυτέ οι ερωτήσει. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πει αν ξεσηκώθηκε δηλαδή. Εγώ. Ναι. Να ξεσηκώθηκα, όχι. Γιατί. Κοίτα, εγώ πιστεύω. Είναι μια πολύ ωραία κομμάτια. Δεν θέλω να. Ναι, ναι. Έτσι, για να μην πειρασμό. Απλά τα social media δεν τα εμπιστεύομαι. Μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν είσαι χαζό. Να κάνω όμω. Όχι, είμαι καλά με αυτό. Με αυτήν την έννοια να στείλω κι εγώ, όχι. Αλλά η εικόνα, αν δεν δει τον άλλον, αν δεν καταλάβει. Μπορώ να σου πω κοπέλες που είναι πανέμορφες και δεν σου κάνουν τίποτα. Θα μπορούσε να φτιάξει σχέση μέσω Instagram. Δηλαδή να δει, α πούμε, να ελέγξει, να τσεκάρει, να βγει. Να βγει. Αν βγει, ναι. Ναι, 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 θα μπορούσε. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Ναι, έχει συμβεί να γνωριστώ. Από Instagram και να βγω. Έχει εσύ ο θέμα. Αλλά δεν είναι όφελο στο Instagram. Απλά δεν ταιριάξαμε. Δουλεύει Instagram ή Facebook περισσότερο? Παίζω. Παίζω μπαλίτσα με. Κοίτα περισσότερο Instagram. Και Twitter. Το Facebook είναι λίγο νυφοπάζαρο. Ναι. Αν μιλάς για αυτή την. Όχι πολύ. Το Twitter μου αρέσει περισσότερο για να ενημερώνομαι και οι ατάκες αυτές τους 140 χαρακτήρες με εκφράζουν. Ο πρώτος που θα ήθελες να ακολουθείς και βλέπεις πάντα όταν ανοίγεις Instagram, ποιος είναι? Εκτός τη Φέη. Φαντάζομαι γιατί λόγω δουλειά μπορεί να το κάνεις. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Κάτι που σε ενδιέφερε, ας πούμε. Να για να δώσουμε. Ο τάδε ή τάδε. Ο Λεωνίδας ο Κουτσόπουλος και τα παιδιά από το MasterChef είναι. Για ποιο λόγο, τι ενδιαφέρον έχει? Πάρω, πιστεύω ναι. Ότι μ' αρέσει ό,τι κάνουν. Θεωρώ ότι ακόμη είναι λίγο. Δεν είναι πολύ μπασμένοι σε όλο αυτό και το κάνουν όλο αυτό το θέμα της δημοσιότητας με έναν ωραίο τρόπο αγνό που μου αρέσει πολύ.
Και έτσι απολαμβάνω. Βλέπω μέσα από τα μάτια του και εγώ για πρώτη φορά πράγματα που τώρα μπορώ να τα αποσυνηθίσω. Μάλιστα. Στην εκπομπή. Ναι. Τη βαριέσαι. Έχει πει πω πω σήμερα ποιο πάει πάλι Φέι, πάλι αυτό, ο Άλφα Βίτα. Να έρθει μια ώρα και να πει ρε πω πω σήμερα δεν μπορώ. Θεώ, όχι, ναι. Δεν το λέω. Δεν έχει δε κατά τα ρουτίνα. Ξέρεις τι. Η μαγεία τη κάμερα που είχε στην αρχή, α πούμε. Να βλέπει κάμερα και κοινωνία με τον κόσμο. Και όλο αυτό το έχει σήμερα. Όταν ανάβει το νερό και στο ραδιόφωνο το κόκκινο λαμπάκι και στην τηλεόραση, με πιάνει αυτή ταχυπαλμία. Κάποια στιγμή συνεργαζόμουν με ένα πολύ μεγάλο παρουσιαστή, ο οποίος μου είχε πει: όταν θα σταματήσεις να έχεις αυτό το άγχος, τότε παράδοτα. Έχει γίνει ρουτίνη. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, και ο λόγος που για να κλείσουμε και όπως ξεκινήσαμε, αν θες να κλείσουμε. Ναι, ναι. Που ξεπέρασα μια δύσκολη κατάσταση ήταν το πόσο πολύ με έκανε η δουλειά μου να. Σε μεσοθεραπεία. Με απορροφά την αγαπώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Από τις 5.30 μέχρι τις 11 μπορώ να το γουσπάρω αυτό το αγαπώ. Πόσες ιδιότητες έχεις, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός. Ραδιοφωνικός παρουσιαστής, γιατί δεν, πια δεν υπάρχουν αυτοί. Ναι, εντάξει. Ναι, μπορεί να υπάρχουν, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Και πάμε και στο. Δεν ξέρω, το ευρύτερο καιρό γνωρίζω ότι παίζει φοβερή μουσική ως DJ και γυρνά στην Ελλάδα το καλοκαίρι σε ψάχνουμε να έρθει να παίξει στη Θεσσαλονίκη στα Beach Bar. Το και λόγω του ότι. Κοίτα, βάζω και λίγο γκάριζο. Έχω ένα μικρόφωνο, τραγουδάμε, του δίνω, τραγουδάνε, κατεβαίνω κάτω, ανεβαίνω πάνω. Είναι ένα show ουσιαστικά. Τι περιμένει από την καινούργια χρονιά? Να φτιάξω τι αναμνήσει για τι επόμενε. Γιατί μου σώθηκαν οι αναμνήσει. Και Beauty Garden, σήμερα γενέθλια πάρτι, έχει πάρτι γενείων, συγγνώμη, από μια πολύ ωραία εταιρεία. Θα ήθελα να ενημερώσει το κοινό λοιπόν για την εταιρεία Beauty Garden. Έτσι. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι γουστάρουν πάρα πολύ αυτό που κάνουν, ενώθηκαν με ένα σκοπό, να φτιάξουν παρέες μέσα από τις οποίες η ιστορική ομορφιά θα βγαίνει προς τα έξω. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους τέτοιες επιχειρήσεις. Σημασία έχει να τους νοιάζει και αυτή την ομάδα τη νοιάζει. Να, είναι πολύ σημαντικό να μπαίνεις σε ένα χώρο και να νιώθεις ότι οι άνθρωποι που τον έχουν αναλάβει τους νοιάζει, τους ενδιαφέρει να είσαι καλά και σε βλέπουν σαν φίλο και όχι ως πελάτη. Πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε για τις κοπέλες που γουστάρουν Δημήτρη Γκαρέζο, ο έρωτας είναι ξανθός. Υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν, είναι πολλές, γι' αυτό σε ρωτάω. Ο έρωτας είναι ξανθός ή μελαχρινός για εσένα, πού δίνεις προτεραιότητα? Ο έρωτας είναι αυτός που θα με κερδίσει με την πρώτη ατάκα. Την πρώτη ατάκα. Η πρώτη ατάκα που σου είπε η προηγούμενη σχέση και σε κέρδισε ποια ήταν για να ξέρουν που μπορούν να παίξουν μπάλα. Θυμάσαι? Άντε, πες την ατάκα λοιπόν. Με έβρισε βασικά, μου είπε ότι με έβρισε. Μου είπε ότι εκεί που σπούδασα στην Αγγλία ήταν άθλια. Αν θέλει να το κερδίσετε, βρίστε το. Μην σου καρέσει. Και μετά και κατά τη διάρκεια. Σε ευχαριστώ.